Χορεύεις ωραία. Πολύ ωραία για διαρρήκτης. Κυρία Γρέγο, μπορώ να σας εξηγήσω. Να μου εξηγήσεις, βέβαια. Θέλω να μάθω τι σκεπτόσουν όταν μπήκες μέσα. Ότι χορεύεις τόσο πολύ ωραία που πρέπει να γίνει εξαίρεση για σένα και να μπεις στη σχολή χωρίς εξετάσεις. Ότι είσαι τόσο μεγάλο ταλέντο που δεν χρειάζεται να πειθαρχείς τους κανόνες της σχολής. Ωραία, πες μου. Τι σκεπτόσουν. Δεν σκέφτηκα τίποτα. Ήρθα μέχρι εδώ, ξέροντας ότι μπορεί να κοπώ. Αλλά όχι έτσι. Όχι επειδή κάποιος με έκλεψε και δεν πρόλαβα να έρθω στην οντισιόν. Τουλάχιστον δεν ήθελα να με έχετε δει να χορεύω. Γιατί δεν με νοιάζει για τα λεφτά, αλλά δεν αντέχω να μου κλέψουν και την ευκαιρία μου. Σε κλέψανε. Ό,τι λεφτά μάζευα εγώ και η μάνα μου για 2 χρόνια. Όλα. Αν δεν πιστεύετε, ορίστε και η μήνυσή μου. Όχι, δεν χρειάζεται να δω τίποτα. Αν λες αλήθεια, πράγματι σου χρειάζεται μια ευκαιρία. Αν πάλι λες ψέματα, τότε είσαι τόσο μεγάλο ταλέντο ηθοποιίας που πρέπει να κάνουμε μια εξαίρεση και να σε κρατήσουμε κοντά μας. Δηλαδή με δέχεστε. Σε δέχεται, αγόρι μου. Πάντα να τελειώνω. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν θα το μετανιώσετε. Άντε να τελειώνουμε. Τι σκάτα. Εδώ με βάλανε. Και μην νομίζετε βάλε κανένα μέσο. Πλάκα μου κάνεις. Καληνύχτα, αγόρια. Καλά, μιλάμε για τρελό jet lag, έτσι. Μήπως τέτοια ώρα πάω για ύπνο. Τουλάχιστον κοιμήθηκες. Είναι από εκεί εγώ που γύριζα όλη τη νύχτα σε κουκορέτσι. Καλημέρα. Δεν το πιστεύω. Μπήκες στη σχολή. Ναι, συγχαρητήρια. Καρφώνησε. Σε εξήγησα τι έγινε και μου έδωσε μια ευκαιρία. Με το ζαμπόν τι θα γίνει. Θα αφήσεις τίποτα και για μας ή... Ναι, κάνω ρε. Προχτήσε που να φάω. Έλα, μπαμπά. Πήγα να σου θυμίσω τα γενέθλιά μου. Οπότε, χρόνια μου πολλά. Αν θες, πάρε με μόλις ακούσεις το μήνυμα. Τώρα μπήκε. Θα στην πλάξα εγώ, άντε. Συγγνώμη, δεν σε είδα. Έσπασε. Εντάξει, δεν έπαθε και τίποτα. Έπαθα εγώ. Δεν αποβλέπω. Ότι τι, είσαι βετζετέρια. Όχι, αγχωμένη αν είναι. Με τι παιδάκι μου, με την τελετή έναρξης. Δηλαδή αν είσαι πρεμιέρα τι θα κάνεις. Θα καταπίνεις παθιά. Μάστε ότι βρίσκεστε υπό διαρκή αξιολόγηση. Κάθε μάθημα, εργασία, κάθε μέρα. Όλα μετράνε για την προαγωγή σας στο δεύτερο εξάμηνο. Φροντίστε λοιπόν να είστε τυπικοί και να δίνετε τον καλύτερο εαυτό σας. Και περνάω στα πρακτικά. Τα μαθήματα αρχίζουν στις 8 ακριβώς και τελειώνουν στις 8 το βράδυ. Συγγνώμη, δηλαδή δεν θα έχουμε καμία ώρα ελεύθερη. Εννοείται. 2 με 3 το μεσημέρι. Α, τέλεια. Μιλάμε για ημιαργία δηλαδή. Δεν επιτρέπονται καθυστερήσεις. Συγγνώμη. Πακετέ και το χωριό. Κάπνισμα αλκοολού ποτά, που έφερα. Πάρτι και ούτε βέβαια αδικαιολόγητες απουσίες. 3 απουσίες στο κάθε μάθημα συνεπάγονται αποβολή. Εδώ έχω φυλάδια με τον κανονισμό της σχολής. Μπορείτε να πάρετε. Oh, τι έγινε ρε παιδιά. Γράψτε να δείτε. Και αρχίστε να παρατηρείτε. Κινήσεις, χειρονομίες, μορφασμοί, δύσιμο, τα πάντα. Ναι, και? Και πείτε μου τι βλέπετε. Εγώ βλέπω Φλώρος και Λούλης, ας πούμε, να το πω. Βεβαίως, άλλος. Σαν τον Μπαρμπαστάθη μοιάζεται. Γραφικός. Μια άδοξα χαμένη καλή πρώτη ύλη. Παρακάτω. Εκεντρικά κομπλεξικός. Τρελός. Σουρεάλ. Λίγο σαν χωριάτης. Α, μήπως είσαστε εδώ, χωριό το Ζαγυρί. Πολύ ωραία. Μέσα σε ένα λεπτό βγάλαμε κάποια συμπεράσματα. Άλλα βαθύτερα, άλλα πιο επιφανειακά. Όλοι μας μιλάμε. Με τον τρόπο που ντυνόμαστε, με τον τρόπο που συμπεριφερόμαστε. Εγώ πάντως σας προτιμώ πολύ περισσότερο χωρίς τις τυράντες. Γι' αυτό τις έπαιρνα. Πριν υποδηθούμε ένα ρόλο πρέπει να μάθουμε ποιοι είμαστε εμείς. Και τι κάνουμε, στεκόμαστε μπροστά σε έναν καθρέφτη και λέμε για την πάρτι μας. Μερικές φορές καλύτερος καθρέφτης είναι ο άλλος. Γι' αυτό θα κάνουμε μια άσκηση.
Κάτω από τα καθίσματά σας έχει ένα αριθμό. Σηκώστε το ψηλά. Αυτός ο αριθμός είσαστε εσείς. Number one. Τέριγμα. Μέσα εδώ έχει άλλους αριθμούς. Πάρτε τα χαρτάκια, δείτε τον αριθμό μυστικά. Αυτό είναι το τέρι σας στην άσκηση. Για δύο μέρες θέλω να το παρακολουθήσετε. Με ακρίβεια, με λεπτομέρεια. Και ύστερα από δύο μέρες θα έρθετε επί σκηνής και θα τον υποδηθείτε. Καλό. Έρε να μου τύχει ο Ζαγίδης και τίποτα στον κόσμο. Και μια και το φέρει κουβέντα, σε αυτή την άσκηση δεν κοροϊδεύουμε κανέναν. Τον καθρεφτίζουμε. Και όχι καρικατούρες. Εντάξει. Και ό,τι πρόβλημα έχετε, το λύνετε στο μπαράκι δίπλα, όχι μέσα στο μάθημα. Έχει μπαράκι δίπλα. Καλά ρε. Πώς τα βάζετε αυτά τα κολοπάπουτσα. Καλά, εδώ δεν μπορείς να βάζεις τα παπουτσάκια σου, θες να μου χορέψεις κιόλας. Θα σε πάω γράμμα με τη μία. Σκάσε ρε κατεμόσαυρε. Έτσι, έτσι. Μήπως να κάνω και μια στροφή να με δεις καλύτερα. Τι ξύνη λένε αυτή ρε παιδί μου. Έχεις δει τι γράφει εδώ πέρα. Αν υπάρχουν αυτοί οι κανονισμοί έτσι. Σκατά στο Auschwitz γραφτήκαμε. Ο Χριστός. Τι μπίχλα είναι αυτή. Ρε Ζαγί, σε αρμέξανε και έβγαλε στη ρή. Πώς να κοιτάζεις δουλειά σου. Πω, ρε εσύ αυτό βρωμάει σαν μαντρί. Και μη διανοηθείς να το φέρεις αυτό στο δωμάτιό μας. Πάφι μου. Αυτά στις τάγκς. Ωχ, τι έγινε ρε εσύ, τι πιάζεσαι εκεί. Λεφτά, λαπούντα. Στείλανε τίποτα ρε γαμότο. Τι μπορώ να κάνω με τηλέφωνο. Καταργήσω. Έλα. Έλα ρε μάνα. Ναι, καλά, καλά. Άκνος που γιατιδιάζομαι. Λεφτά που είναι, δεν μου στείλεις τίποτα. Τι? Γιατί? Τι έκανε? Έλα, άκουσε, μην κάνεις έτσι. Κάτι θα γίνει, τόσο καιρό είναι στη δουλειά. Τουλάχιστον στην άκρη έχετε κάτι να περάσετε. Έλα, θα τη βρω εγώ την άκρη. Έλα, όλα εντάξει. Μην σε νοιάζει, εντάξει. Έλα, γεια. Και πότε μπρος. Και πίσω. Αφήνω χέρι απ' την μπάρα, ρελεβέ. Και μένω επάνω, επάνω και... Πάμε πρώτη ποζισιόν όλοι μαζί. Καλά είσαι. Καλά είμαι. Λίγο πονοκέφαλο. Και πρεπαρασιόν και πλιέ. Και ντεμί. Τι αμύωτο κέφι είναι αυτό. Είμαστε από το πρωί στο πόδι και έχουμε ξεπατωθεί. Χορεύοντας έρχεται η όρεξη. Μπράβο Φανή. Πέτρο τι γίνεται. Συγγνώμη. Και δεύτερη. Και ντεμί. Και μαλακά τα γόνατα, όλοι μαζί. Τι είναι αυτό, Καρολέ? Το προσωπικό μου στυλ. Στοπ! Πολύ ενδιαφέρον το προσωπικό σου στυλ, ας το θαυμάσουμε όλοι μαζί, παιδιά. Δεν νομίζω. Τι πράγμα? Έχουμε λιώσει από το πρωί, τι να κάνω. Άνθρωποι είμαστε, όχι μηχανές. Καλησπέρα. Έχουμε κάποιο πρόβλημα? Τίποτε που να μην λύνεται. Τελειώσαμε. Πέτρο. Πολύ συγκινητική ταράτσα, έτσι. Δύο στους δύο κλαίνε. Πώς θες να μείνεις μόνη σου? Και εσύ πού θα πας? Δεν είναι το καλύτερο σημείο για κλάμα. Το τσέκαρα. Δοκίμασα το μπάνιο, κάτω από τη σκάλα, την αποθήκη. Αλλά είναι όλα άκυρα. Τουλάχιστον εδώ έχει θέα. Για πες. Χάστε. Δεν μου αρέσει να γκρινιάζω. Έλα πες. Και σου υπόσχομαι ότι θα σου γκρινιάξω και εγώ μετά. Με κλέψανε και δεν έχω ούτε για τη σχολή. Οι γονείς σου?
Αυτή είναι ακόμα χειρότερα. Πουλήσανε και τον πατέρα μου τη δουλειά του. Δεν υπάρχει μία. Όχι ρε γαμώτο. Και μετά σου λένε ότι το σήμα συνωμοτεί. Να γελάσεις μαζί μου. Δεν έχεις κάποιον άλλον τρόπο να... Σε αφήσουμε εμένα. Εσύ, τι έχεις? Είναι τα γενεθλιά μου σήμερα. Και το θυμήθηκα μόνο εγώ. Άφησα μήνυμα στην τηλεφωνική του πατέρα μου, που έλεγα χρόνια πολλά στον εαυτό μου. Πόσο τραγικό είναι αυτό. Θα μου πεις, μπροστά στα δικά σου, σιγά το τραγικό, αλλά... Χρόνια πολλά. Σε ευχαριστώ. Έχεις φάει κόλμα με τον Πέτρο τώρα εσύ, ε? Ακούς? Σ' ακούω και λες βλακίες. Τον Πέτρο απλά τον συμπαθώ. Ναι, και τι ακριβώς περιμένουμε τότε εμείς εδώ? Τον Πέτρο. Αλλά δεν σημαίνει τίποτα αυτό. Απλώς περιμένω να έρθει, να τον πείσω να έρθει μαζί μας στον μπαρ. Ναι, κατά τα άλλα απλά τον συμπαθείς. Ναι. Εγώ συμπαθώ τον Νικόλα. Ποιον Νικόλα, τον καθηγητή? Αποφάσισα ότι θέλω να με διδάξει. Εντατικά. Να σου πω όμως, δεν πάμε να φύγουμε γιατί δεν το βλέπω να έρχεται τέτοια ώρα. Νομίζεις. Να τους. Πέτρο! Πέτρο! Δεν μ' άκουσε. Ανουλά, όταν ένας άνδρας προτιμά να διαβάζει εφημερίδα από το να βγει έξω μαζί σου, μάλλον υπάρχει πρόβλημα. Πώς πάει? Εσύ πες μου. Όλα εντάξει. Μετά το μάθημα, θα πάω για κουβαλιτή στην κυρατάγορα και θα βγάλω μια περιουσία. Σοβαρά μιλάς? Ναι. Ρε Πέτρο, εσύ είσαι χορευτής. Δεν μπορείς να ρισκάρεις έτσι. Μπορεί να πάθεις κανένα τράφημα. Ξέρεις τι ψάρια θα ξεφορτώσει αυτή η σπάλα. Καλημέρα, παιδιά. Λοιπόν, σήμερα έχουμε την τύχη να έχουμε πρωί μάθημα, οπότε δεν θέλω να ακούσω για κούραση. Θα δουλέψουμε. Ξεκινάμε με πρώτη position και 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 και 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ψηλά το πόδι, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ψηλά, Καρολέ, ψηλά, πιο ψηλά μπορείς. Κόμμα, τι κάνεις αυτό? Φωνάει? Ναι. Εδώ είσαι εσύ. Πού θες να είμαι? Να κάτσω να δώσω το φιλί της ζωής στον Κάρολο. Καλά πάει αυτό, τσακίστηκε τελείως. Και τώρα δεν θα μπορεί να χορέψει το παλικάρι μας, ε? Τι φαρμακόγλωσσες εσύ, ρε? Και είναι και φίλος σου το παιδί. Φίλος ξεφίλος, το παιδί θέλει σεισμό για να γουηθεί, δεν το βλέπεις? Δεν καταλαβαίνω πάντως τι την έπιασε αυτήν και το στραβούληξε έτσι. Ξέρω εγώ, καμιά προορία μηνόπαυση θα έχει. Εγώ θα την κάνω, θα έρθεις. Γιατί τι έχουμε? Έχουμε Χρήστο. Εξού και ο καφές. Πάμε. Λοιπόν, στις μείζονες κλίμακες τα διαστήματα έχουν ως εξής. Είναι τόνος, τόνος, ημιτόνιο, τόνος, 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 ημιτόνιο. Τώρα στις ελάσσονες συνήθως είναι τόνος, ημιτόνιο, τόνος, τόνος, ημιτόνιο, τριημιτόνιο, ημιτόνιο. Αλλά αυτό μπορεί να αλλάξει σε περίπτωση. Με βαρεθήκατε, έτσι. Από εδώ μέσα κι εσείς. Κι εγώ βαρέθηκα να μ' ακούω. Λοιπόν, ξέρετε κάτι? Το να μιλάς για μουσική είναι λίγο σαν να ονειρεύεσαι μόνο χωρίς να ζήσεις κιόλας. Στην ανάγκη καλό είναι, αλλά άμα δεν το βιώσεις, δεν το νιώθεις. Σωστά? Λοιπόν, για πιάστε από ένα οργανάκι να δούμε τι θα κάνουμε. Τάδε, σηκωθείτε. Πάμε, πάμε, πάμε. Σοβαρά μιλάω. Πιάστε από ένα οργανάκι. Με κέφι και ζωντάνια και χαρά και αγάπη. Με αγάπη τα όργανα. Και πάμε. Ωραία. Εντάξει. Για να δω. Διαλέξαμε όλοι το όργανο που θέλαμε. Του Ζαγίδη το όργανο είναι λίγο μικρό. Αλλά πραγματουργό, ε. Να σου δείξω. Κόψτε, κόψτε τις αιδίες. Λοιπόν, χώστε!